Λοιπόν, βρίσκεστε σε κατάληψη πόσες μέρες τώρα στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου? Είναι η τέταρτη μέρα. Η τέταρτη μέρα. Έχουμε και υπάρχει ένα νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή που συζητείται στη Βουλή. Πρόκειται να ψηφιστεί μεθαύριο Τρίτη, έτσι. Ναι. Ωραία, για να μας τα πεις λίγο Βάσια, για ποιο λόγο κάνετε αυτή την κατάληψη? Ουσιαστικά κάνουμε αυτή την κατάληψη γιατί δεν έχουμε επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν έχουμε δικαίωμα εγγραφής στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, δεν έχουμε αδεσπίσει επαγγέλματος. Άρα ουσιαστικά δεν μπορούμε να πάμε να εργαστούμε. Όποιος βγαίνει από αυτό το πανεπιστήμιο, οι απόφοιτοι που, που βγήκαν το Δεκέμβριο και που θα βγουν και τώρα το καλοκαίρι, δεν μπορούν να πάνε να διεκδικήσουν μία θέση, γιατί δεν μπορούν να εργαστούν. Το πτυχίο τους δεν έχει καμία απολύτως αξία. Μία πρώτη ερώτηση είναι γιατί όταν θεσμοθετήθηκαν αυτά τα τμήματα, γιατί δεν είστε μόνο εσείς, έτσι, δεν είναι μόνο η Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, είναι και άλλες σχολές. Μία λοιπόν ερώτηση είναι γιατί όταν θεσμοθετήθηκαν αυτά τα τμήματα δεν προβλέφθηκε από τους αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας και η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Υποτίθεται ότι είχε προβλεφτεί, υποτίθεται ότι θα γινότανε, αλλά αυτό το υποτίθεται. Εμείς το ακούμε 4 ολόκληρα χρόνια, όπου ουσιαστικά μας δίνουν ημερομηνίες στις οποίες θα ψηφιστούν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, και αυτό όμως δεν συμβαίνει. Μας δίνουν διαβεβαιώσεις και δεν γίνεται τίποτα στο τέλος. Αυτό το νομοσχέδιο που συζητείτε τώρα στη Βουλή και θα ψηφιστεί μεθαύριο Τρίτη, εσείς τι ζητάτε, να ενταχθούν σε αυτό το νομοσχέδιο η κατοχύρωση των επαγγελματικών σας δικαιωμάτων? Η τροπολογία ουσιαστικά που έχει κατέβει από το Πανεπιστήμιο αναφέρει ότι έχουμε όλες οι προϋποθέσεις για να έχουμε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, για να μπορούμε να γραφτούμε στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Και θέλετε να ψηφιστεί αυτή η τροπολογία? Ναι. Μέχρι στιγμής τι κινήσεις έχετε κάνει? Έχουμε μιλήσει και με την Κοσμητεία και με την Βρετανία. Έχουμε κάνει κινητοποιήσεις, έχουμε στείλει επιστολές στα τοπικά μέσα, παντού. Αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Το μόνο που παίρνουμε είναι υποσχέσεις, αλλά έχουμε βαρεθεί πια με αυτές τις υποσχέσεις. Δεν γίνεται τίποτα και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε κατάληψη, να τους δείξουμε ότι πια δεν δεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν. Θέλουμε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα εδώ και τώρα, γιατί εμείς είμαστε 5 χρόνια εδώ πέρα και εμείς και οι προηγούμενοι. Οι γονείς μας πληρώνουν πολύ ακριβά ενίκια, πολύ ακριβό ρεύμα και δεν γίνεται τίποτα. Δεν θα μπορούμε να βγούμε έξω να εργαστούμε. Ακόμη δεν έχουν βγει πτυχιούχοι της Γεωπονικής Σχολής. Ουσιαστικά το Δεκέμβριο βγήκαν. Το Δεκέμβριο τον προηγούμενο βγήκαν οι πρώτοι απόφοιτοι, έτσι, της Γεωπονικής Σχολής, οι οποίοι είναι στον αέρα, ναι, μου λες, στην ουσία. Αυτά τα παιδιά που έχουν ένα πτυχίο, υποτίθεται, της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν πουθενά. Πουθενά. Και μαζί με αυτούς βεβαίως όσοι τους ακολουθείτε. Ναι. Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε? Ουσιαστικά θα περιμένετε πρώτα να δείτε τι θα γίνει την Τρίτη το βράδυ? Ναι, και μετά θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε τη δράση μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι. Δεν το δεχόμαστε άλλο να συμβαίνει αυτή η κατάσταση. Θα το διεκδικήσουμε μέχρι τέρμα. Είστε 4 γεωπονικές σχολές που θεσμοθετήθηκαν εκείνη την περίοδο, το 19-18. Από όσο ξέρω, όλες υποτίθεται, όλα τα πρώην ΤΕΗ, οι πρώην σχολές. Όταν έγινε η εξίσωση, η πανεπιστημιοποίηση, να το πούμε απλά, έτσι. Ναι. Και αυτές οι γεωπονικές σχολές που βρέθηκαν πλέον ενταγμένες σε πανεπιστήμια, δεν μπορούν να έχουν ισότιμα πτυχία. Έχουν το πρόγραμμα σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών είναι τα ίδια. Ναι. Κάνουμε ακριβώς τα ίδια μαθήματα, τα ίδια χρόνια με το πανεπιστήμιο, με τις γεωπονικές σχολές που ήταν πάντα πανεπιστήμιο, αλλά εμάς δεν μας δέχονται. Εμάς δεν μας εξώνουν, μας αφήνουν απλά στο κενό.